Στην άμεση αντικατάσταση των δέντρων Λεύκη, στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως τη φωνική θεομηνία της Χαλκιδικής, η πτώση τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Μερικές, ρε παιδί μου, πρέπει να τις κόψουνε. Γιατί είναι έτοιμες να πέσουνε. Θα πέσουν πάνω στα αμάξια. Οι Λεύκες είναι γερασμένες. Και αυτές θέλουν, για μένα προσωπικά, θέλουν αλλαγή. Ο Δήμος να λάβει μέρημνα και να τις κλαδέψει ή να τις κόψει. Αφού είναι τιμόροπες, γιατί θα έχουμε μεγάλη ζημιά. Οι βανδαλισμοί αλλά και οι προσβολές από έντομα και μύκητες έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο η σταθερότητά τους. Να σημειωθεί ότι παλαιότερα στην ευρύτερη περιοχή σημειώθηκαν περιστατικά με πτώσεις και εκριζώσεις δέντρων Λεύκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ερευνητικού προγράμματος Green Tree, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα υπάρχοντα δέντρα είναι να απομακρυνθεί το 87% των δέντρων Λεύκης και να αντικατασταθεί από άλλο είδος και το ένα από μήναν 13% να συντηρηθεί. Όταν σηκώνονται άνεμοι, πέφτουν. Και πέφτουν πάνω σε αυτοκίνητα, σε κόσμο κτλ. Περνάνε χιλιάδες αμάξια, περνάει χιλιάδες κόσμος. Είναι η παραλία, είναι η τέτοια, γιατί περνάνε τα παιδιά, ας πούμε, από το δρόμο απέναντι. Το έργο Green Tree εκπονήθηκε με τη συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης και περιβαλλοντικών εταιριών, με στόχο την ορθολογική διαχείριση αστικού πρασίνου για την προσαρμογή της πόλης στην κλιματική αλλαγή. Με έναν αέρα που εδώ τουλάχιστον ξέρετε ότι τα μπουφόρ είναι τεράστια, δηλαδή όταν η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έχει 8 μπουφόρ, εδώ μπορεί να πιάσει 9 και 10. Πέφτουν και κάνουν ζημιές, και επειδή έχουμε και μπουρίνια τώρα τελευταία, όπως βλέπεις εδώ, έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε, αλλά το κοιτάζουμε και όλα νομίζω. Στο πλαίσιο του έργου έχουν εκπονηθεί πίνακες και γραφικές παραστάσεις που δίνουν όλα τα στοιχεία των 198 δέντρων Λεύκης που υπάρχουν σε όλο το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης από το Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Έτσι μόνο το 17% περίπου των δέντρων παρουσιάζουν καλή και μέτρια υγεία και σταθερότητα, ενώ το 80% παρουσιάζει κακή και χείριστη και το 3% αφορά νεκρά δέντρα. Θα ξυλώσουν. Όπως βάλαν τα πλατάνια, εδώ ήταν γεμάτο Λεύκες. Γιατί να τα ξυλώσουν? Γιατί δεν έχουν ρίζες, είναι κούφιες. Η Λεύκα δεν κρατάει τόσα πολλά χρόνια όσα τα κονοφόρα, έτσι. Πρέπει, γέρασαν κιόλας. Αν τα αφήσεις στο έλεος του Θεού και ό,τι γίνει, και θα έχει προβλήματα. Η αξιολόγηση όλων των ειδών δέντρων έγινε με βάση 164 χαρακτηριστικά των δέντρων, όπως η υγεία, η σταθερότητα και οι επιπτώσεις από βανδαλισμούς.